Προβληματική χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης Κώστας Ρούσινος, ενώ σχολιάζοντας την πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου Βόρειας Κέρκυρας Γιώργου Μαχημάρη και την καταγραφή των 32 ψήφων στην καταμέτρηση των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή. Ήταν μία ακόμα ανορθολογική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βεβαίως είχε διαφανεί ότι θα εξελιχθεί έτσι από τις προηγούμενες μέρες κατά τη διαδικασία συγκρότησης της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, όταν ο πρόεδρος μας είχε ρωτήσει ποιο είναι το θέμα το οποίο επιθυμεί βάσει του κανονισμού βεβαίως η Λαϊκή Συσπήρωση να θέσει προς συζήτηση, του είχαμε ζητήσει να βάλει το ζήτημα της ύπαρξης συζήτησης και λήψη απόφασης ενάντια στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Αφορούσε το θέμα των εξοδίκων που έχουν σταλεί σε μια σειρά από δημοτικούς συμβούλους και τις απειλές μηνύσεων από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρούσαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι λειτουργεί υπονομευτικά για την δημοκρατική λειτουργία του οργάνου και ότι θα έπρεπε να συζητηθεί. Ο πρόεδρος μας ενημέρωσε λίγη ώρα αργότερα ότι ο Δήμαρχος δεν εγκρίνει το συγκεκριμένο θέμα και και ως εκ τούτου δεν θα το έβαζε στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας πριν ακόμα συγκροτηθεί η ημερήσια διάταξη. Εμείς στις επόμενες μέρες στείλαμε εισήγηση και το αίτημα για να τεθεί πρώην ημερήσια διάταξη, κάτι το οποίο επιχειρήσαμε να κάνουμε στην έναρξη της διαδικασίας. Το Προεδρείο περιφρόνησε, παρακαταπατώντας εκ νέου τον κανονισμό λειτουργίας, και ο Δήμαρχος αρνήθηκε να συζητήσει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι καθοριστικό για την υγιή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ήταν το ένα το οποίο σημάδεψε τη συνεδρίαση. Το δεύτερο το οποίο σημάδεψε ήταν η πρωτοφανής θεσμική εκτροπή. Ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας είναι 27 μελές. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα του κλειστού γυμναστήριου, ο Δήμαρχος άθρισε, εκτός από τους 27 ψήφους του Δημοτικού Συμβούλου στη διαδικασία της ψηφοφορίας, και 38 επιπλέον ψήφους που κατά την άποψή του υπήρχαν, που έχει να κάνει με τους Προέδρους. Βεβαίως πρόκειται για μια πρωτοφανής θεσμική εκτροπή, για κάτι το οποίο είναι προφανέστατα παράνομο, δεν πρόκειται να σταθεί πουθενά, γελιοποιεί τη Δημοτική Αρχή, προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Δεν παράγει όμως κανένα αποτέλεσμα. Ωστόσο, φαίνεται πως η ένταση που πυροδοτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες θα συνεχιστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, καθώς η Λαϊκή Συσπήρωση φαίνεται πως παίρνει ξεκάθαρες θέσεις σύγκρουσης με την Δημοτική Αρχή της Βόρειας Κέρκυρας. Κατορθώσει να λειτουργεί το στοιχειώδες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς απέναντι σε αυτή την κατάσταση μένουμε σταθεροί και ανυποχώρητοι. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία συμβιβασμού τα δημοκρατικά δικαιώματα και ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Το ξεκαθαρίσαμε στον Δήμαρχο. Στη συνεδρία που έχουμε τη Δευτέρα επανερχόμαστε ξανά με το αίτημα να υπάρξει απόφαση ώστε να σταματήσει η διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, και βεβαίως το θέμα του πώς θέλουμε να χαράξουμε την περιοχή μας θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.